Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άλλο ένα Σάββατο μαζί σας. Άλλη μια εκπομπή. Σε μια πολύ γεμάτη εβδομάδα και πάλι. Σε αντίθεση με την ερχόμενη που θα έχει πολύ. Είναι λίγο πράγματα. Soft για την επόμενη εβδομάδα. Πολύ soft. Πολλά ενδιαφέροντα πράγματα αυτήν την εβδομάδα. Και νομίζω ότι το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι η Εθνική, που και χρονικά είναι το πιο καινούριο, πιο... από τα πιο τελευταία πράγματα που μας έχουν έρθει τις τελευταίες ώρες. Έχουμε τελικά αλλαγή προπονητή. Ο Μίχαλης Κίμπε μας άφησε χρόνους, όπως λέμε, και λίγο πιο λαϊκά. Ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο νέος προπονητής. Το λέγαμε νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα, Γιάννη. Λέγαμε ότι. Ήταν το όνομα που παίζει περισσότερο. Που έπαιζε περισσότερο. Δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή επιλογή. Έχω ακούσει κακές κριτικές, να πω την αλήθεια, αυτήν την εβδομάδα. Και καλές και κακές. Οι πιο πολλές έχω ακούσει ότι είναι αρνητική. Έχει καλά ότι μπορεί, δεν μπορεί, έχει μεγαλώσει. Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί και ίσως να μην έχει προσαρμοστεί ο Άγγελος Αναστασιάδης με το νέο στυλ ποδοσφαίρου. Αλλά δεν νομίζω ότι και η Ελλάδα έπαιζε ποτέ ένα τόσο φανταζή ποδόσφαιρο που να χρειάζεται να έχει στα τωρινά δεδομένα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, νομίζω ότι έπρεπε να γίνει μια αλλαγή. Θα φανεί αν η επιλογή είναι σωστή ή λάθος. Όλα θα κρυθούν από το αποτέλεσμα. Έχω, από ό,τι κατάλαβα, είναι για 2-3 αγώνες ο Άγγελος Αναστασιάδης. Είναι μέχρι το τέλος του Nations League για να δουν πώς είναι η ομάδα και μετά θα καταλάβουν αν θα ανανεώσουν ή όχι την σύμβαση που έχουν κάνει με τον Άγγελο Αναστασιάδη. Αν και θεωρώ ότι θα πάει για ανανέωση. Γιατί... Νομίζω ναι, γιατί εντάξει, δεν είναι και όμορφο τώρα κάθε δύο αγωνιστικές να αλλάζεις προπονητές. Όπως είχε γίνει με Τσάνα και με Μαρκαρζιάν και με εκείνη την επική χρονιά. Αυτά με την Εθνική, εντάξει, να μην κουράσουμε. Έχουμε αλλαγή προπονητή. Το λέγαμε μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξει ο προπονητής. Υπάρχει ένα θέμα με την αποζημίωση του Μίχαλη Σκίμπερ. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη αποζημίωση. Και... όμως. Αλλά νομίζω ότι λύνεται. Γι' αυτό και πήγανε σε καινούργιο προπονητή. Βλέπω ότι ΕΠΟ θέλει πώς και πώς να αλλάξει προπονητή. Οπότε θα βρει λύση στο θέμα αποζημίωση. Δεν είναι τι θα κάνει ένα ζήτημα περί αυτού. Αυτό που θέλω να κρατήσω από τον Αναστασιάδη είναι ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις ικανότητες του προπονητικά. Γιατί το έχει αποδείξει στα χρόνια που πέρασαν. Έχει οριμάσει και έχει κάνει σημαντικά πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ένας προπονητής που έκανε εκπληκτικές πορείες με τον Παναθηναϊκό πρώτα 15 ετίας. Εντάξει, πέρασαν τα χρόνια, αλλά ο προπονητής πάντα παραμένει υψηλού επίπεδου. Και νομίζω ότι είναι θετικό ότι δεν θα τον φθείρει αυτή η καθημερινότητα με τους πάγκους που δεν έχουν οι προπονητές των εθνικών ομάδων, γιατί είναι ένας προπονητής που όταν αντιμετώπισε προβλήματα με κόσμο και με τύπο και με τα λοιπά, αυτό έγινε λόγω της τριβής του καθημερινά με τις ομάδες τις οποίες δούλευε. Εδώ θα έχει μια πολύ πιο συγκεκριμένη δουλειά, πολύ πιο απλή, κάθε μήνα περίπου δύο φορές να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά με την εθνική. Ένα πράγμα που και να κλείσουμε με αυτό για το θέμα της Εθνικής είναι ότι λένε πολύ ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό είναι ότι είχε μια εφταετία πάρα πολύ σημαντική στην Εθνική Κύπρου ο Άγγελος Αναστασιάδης. Οπότε έχει αυτή την εμπειρία και με επιτυχημένη πορεία της Κύπρου. Καλύτερη πορεία της καλύτερη Κύπρου, της Κύπρου τα τελευταία χρόνια. Απ' την άλλη, είναι ότι το τελευταίο διάστημα και τα τελευταία χρόνια είναι σε πιο υποδέστερες ομάδες προπονητής, ναι. Δηλαδή Πλατανιά, Γιάννενα, σε τέτοιες ομάδες. Και αυτό είναι κάτι που. Άγχωσε λίγο τον κόσμο ότι πώς είναι δυνατόν αυτός ο προπονητής που έχει ένα προφίλ πίσω του και ένα ιστορικό, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι σε πιο μικρομεσαίες ομάδες της Super League, πώς θα μπορέσει να βγάλει αυτή την μεγάλη πίεση που μπορεί να έχει την εκεί. Θα το δούμε στην πορεία. Κρατάω ότι είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, πολύ. Και καλός και δουλευτεράς. Ηθικότατος προπονητής που θεωρώ άδικο. Ότι επειδή απλά έχει καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ, μπορεί κάτι να. Δεν ισχύει αυτό, δεν νομίζω ότι θα πάρει. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να διαχειρίζεται σωστά το υλικό που έχει και δεν επηρεάζεται από φιλίες και από συμμαχίες και οπουδήποτε. Περιμένουμε να δούμε την πορεία της Εθνικής, αν και το Nations League ψιλοτελειώνει και μάλιστα με άραξο τρόπο. Στην πορεία θα δούμε περισσότερα πράγματα. Θα φανεί, θα φανεί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, Champions League και Europa League και μετά θα πάμε σε Super League και σε μικρότερες κατηγορίες αλλά και μπάσκετ. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στην ήττα της ΑΕΚ, καθώς η ΑΕΚ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του Champions League δεν έχει πάρει ούτε νίκη. Έχει δείξει καλό πρόσωπο, αλλά φαίνεται ότι
Λυπάμαι που το λέω, αλλά ίσως είναι και λίγη για ένα τέτοιο μεγάλο θεσμό. Γιατί... Είχε και την ατυχία να παίξει έναν πολύ δυνατό όμιλο που καλώς κακώς τα περιθώρια ήταν πολύ στενά. Έκανε μια... Εντάξει, ήταν από τον Άγιαξ εκτός έδρας, okay, μπορείς να διδεχθείς. Το παιχνίδι με την Μπενφίκα ήταν αυτό που τη σκότωσε περισσότερο, πιστεύω. Και παρότι με την Bayern έπαιξε συμπαθητικά η ΑΕΚ, δεν ήταν απογοητευτική. Φάνηκε πόσο υψηλό επίπεδο είναι η Bayern, η οποία χωρίς να πατήσει ιδιαίτερο γκάζι, μπόρεσε να πάρει ένα παιχνίδι σχετικά εύκολα. Να. Εσύ ήσουν και μέσα, το έχει καλύτερο παιχνίδι. Ναι, όχι, εγώ είδα ότι προσπάθησε πάρα πολύ άξιο το πρωτοίμηχρονο. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα εκτός από το τελευταίο πεντάλεπτο, εκτάλεπτο του παιχνιδιού. Εν αντιθέση που ήταν αυτή που απείλησε πρώτη. Δηλαδή στο 18 λεπτό, μέχρι τότε το γήπεδο και η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική, εννοείται. Ήταν full το Ολυμπιακό Στάδιο και υπήρχε πάρα πολύ καλό στήσιμο από τον Μαρινό Ζουνίδη. Παρ' όλα αυτά, ήρθε το δεύτερο ημίχρονο, είναι αυτό που λέμε. Μέσα σε 3 λεπτά καταστρέφηκαν όλα τα όνειρα της ΑΕΚ για να πάρει κάτι από μάτς. Εντάξει, είναι μεγάλη ομάδα η Μπάγκερ. Τώρα, άμα δείτε και την οργάνωσή τη, αν δείτε ότι έφερε 30-40 εκπροσώπους τύπου από τη Γερμανία, εντάξει, είναι άλλο επίπεδο. Είναι άλλο κλαμπ τελείως. Δεν το συζητάμε καν. Που είναι και στα κακά τη Μπάγκερ, έτσι. Ναι, δεν έχει σημασία. Είναι Μπάγκερ. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, έκανε 2-3. Τέλος, αυτό ήταν. Τέλος πάντων, αυτό. Ο συνδυασμός βέβαια του. Της νίκης του Άγιαξ μέσα στο σπίτι της από την Μπενφίκα με 1-0 δυσκολεύει νομίζω ακόμα περισσότερα τα πράγματα για την ΑΕΚ, καθώς η ΑΕΚ έχει μείνει στους 0 βαθμούς εν αντιθέσει με τον Άγιαξ και την Μπάγκερν που ισοβαθμούν πλέον στους 7 και με την Μπενφίκα που είναι στους 3. Θεωρώ δεδομένο ότι για να μπορέσει να προχωρήσει η ΑΕΚ πρέπει τουλάχιστον να πάρει αποτέλεσμα στην Πορτογαλία. Αν δεν πάρει αποτέλεσμα στην Πορτογαλία, τι να περιμένεις, να περιμένεις εδώ, να περιμένεις έξω με την Μπάγκερν, αποκλείεται κατά τη γνώμη μου. Να περιμένεις εδώ τελευταία αγωνιστική με τον Άγιαξ. Όταν ο Άγιαξ έχει ήδη 7 βαθμούς, δεν ξέρω. Ναι, δυστυχώς τα πράγματα έχουν έρθει έτσι ώστε μέχρι την τελευταία αγωνιστική οι ομάδες θα παλεύουν για πρόκριση. Πάντως θεωρώ πολύ δύσκολο να μπορέσει η ΑΕΚ να πάρει έστω και την τρίτη θέση. Το θεωρώ δύσκολο και όχι επειδή δεν συμπαθώ την ΑΕΚ και επειδή θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι πολύ χαμηλότερο επίπεδο, αλλά γιατί δείχνει και η βαθμολογία πλέον ότι. Είναι σε άλλο επίπεδο όλες οι άλλες ομάδες. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, αυτά είναι κακό που η ΑΕΚ έχει μείνει χωρίς βάθος στο ρόστερ. Το λέγαμε κιόλας στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παρότι χθες ανακοινώθηκε ο διοικητής Αμπανάσοβιτς. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο δεν είναι αυτό. Είναι ναι. Γιατί να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Γιατί να φτάσουμε στο επίπεδο να έχουμε τραυματισμούς, να έχουμε και να μην μπορεί η ΑΕΚ να έχει τουλάχιστον 2-3 παίκτες στον πάγκο της να μπορέσει να τους βάλει στο 60 λεπτό. Όταν έφαγε με τον κόλο του Πάγερ, μήπως και μπορέσει να γυρίσει κάτι το οποίο ήταν δύσκολο, αλλά σου λέμε τώρα. Το θέμα είναι ότι, όπως φάνηκε στην περίπτωση Σιμόες που την τελευταία εβδομάδα γίνεται λόγος για την ανανέωση ή όχι, η ΑΕΚ έχει ένα λόγο κυρίως του νέου γηπέδου. Έχει ένα συγκεκριμένο budget, δεν θέλει να ξοδέψει ούτε ευρώ παραπάνω. Και νομίζω καλά κάνει η ΑΕΚ. Δηλαδή δεν μπορείς να δίνεις 800 χιλιάρικα στο Σιμόες, όσο καλός παίκτης είναι και όσο και αν σε έχει στηρίξει. Το 200 δεν μπορεί να γίνει 800, ρε παιδιά. Είναι διαφορετικό να παίρνει 200-300 χιλιάρια για να στάσει μια αύξηση 300%, και διαφορετικό να παίρνει 300 χιλιάρια για να λε: ωραία, κάνε με το 450, ας πούμε. Αυτό που προτείνει και η ΑΕΚ, έτσι. Γιατί αντίστοιχα έχει ένα Λιβάγιο ο οποίο παίζει στην δευτεραθλήτρια κόσμου Κροατία, στην ελληνική ομάδα, και θα μπορούσε να ζητήσει άνετα 1,5 εκατομμύριο. Θεωρώ σωστό ότι η ΑΕΚ έχει ένα συγκεκριμένο budget και δεν θέλει να ξεφύγει ούτε ελάχιστο παραπάνω. Θέλει να παραμείνει συμμαζεμένη γιατί είναι μια ομάδα που το πλήρωσε την κακό διαχείριση. Ακριβώς, για να αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος πιο πολύ. Το πλήρωσε με χειρότερο τρόπο. Είδαμε ότι άκαμε ζετή τεχνική σε κάτι χωριά και τέτοια. Δηλαδή με το συζητάμε και τώρα παίζει τα Πεοσλίν. Ας κάνουν καλή διαχείριση. Πάντως η γνώμη μου είναι ότι μαζί με την καλή διαχείριση πρέπει να υπάρχει και λίγο βάθος στο ρόστερ. Τουλάχιστον να πάρει. Μην πάρει πρωτοκλασσά του παίκτε. Πάρε όμω ζετή παίκτε να σου γεμίσουν το κέντρο σου όπω τον Γκονέ, όπω και άλλου παίκτε που. Είχε υποθεί ότι μπορεί να έρθει στην ΑΕΚ και τελικά δεν ήρθε. Και νομίζω ότι ο Ζουνίδης είναι ιδανικός για κάτι τέτοιο. Ναι, είναι πολύ καλός προπονητής, το λέγαμε. Να βρίσκει παίκτες. Αυτά με την ΑΕΚ. Άσχημη η αρχή της και η επιστροφή της στο Champions League. Εντάξει, είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος όμιλος. Μακάρι στο τέλος να τα καταφέρει τουλάχιστον για την τρίτη θέση. Καθώς θεωρώ ότι πλέον με 7 βαθμούς η Bayern και ο Άγιαξ και με 0 ο ΑΕΚ είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της για επόμενη φάση του Champions League. Τώρα για το Europa League θα δείξει την πορεία. Yeah, yeah. Πάμε να δούμε στα γρήγορα και τα υπόλοιπα αποτελέσματα που έγιναν
αρχίζει γενομένως από την προηγούμενη Τρίτη. Young Boys Valencia 1-1. Κακό αποτέλεσμα αυτό για την Ελλάδα, καθώς μας κυνηγά η Ελβετία με ρίχνει και με δόντια να μας στάσει. Και ο συνδυασμός με τα κακά αποτελέσματα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι δύσκολη η κατάστασή μας στην Ευρώπη. Τα είπαμε για την ΑΕΚ και τον Άγιαξ και για τις ομάδες. Hoffenheim Lyon 3-3. Ματσάρα. Πολύ ωραίο παιχνίδι, το είδα. Για πες. Η Lyon είναι σε μια φάση ανανέωσης που έχει βγάλει καλούς παίκτες. Έχει τον Depay ο οποίος μοιάζει αναγεννημένος. Ανατροπή στην ανατροπή ήταν ένα παιχνίδι πολύ όμορφο. 0-1, 2-1, 2-3 και 3-3. Η Hoffenheim σκληροτράχει, κλασική γερμανική ομάδα. Να σου πω για να έχω παίξει την Hoffenheim να περάσει τον όμιλο. Σε ένα ειδικό στοίχημα έχω παίξει με 4-5 ομάδες που πιστεύω εγώ ότι θα περάσει τον όμιλο και μία από αυτές είναι η Hoffenheim. Οπότε ήμουν Hoffenheim προχθές, δεν μου έκανε που χάθηκε η Hoffenheim. Το διπλό της Λιόν όμως στη City στην πρώτη αγωνιστική. Αυτό μου ρίξε, ναι, μου έχει σπάσει λίγο τα πόδια. Anyway, Σαχτάρ Manchester City 0-3, εντάξει, αναμενόμενο. Ρώμα CSKA 3-0. Επίσης αναβαθμίζεται η Ρώμα όλο το ένα και παραπάνω. Και μάλιστα είχαμε και το ατύχημα πριν το παιχνίδι. Κυκλοφόρησε το βίντεο στο μετρό που έπεσε η σκάλα στο μετρό με τους φιλάθλους της CSKA. Αρκετοί τραυματίες. Το παιχνίδι ξεκίνησε κανονικά. Εντάξει, αυτά είναι τα τυχαία που λένε στην Ελλάδα. Πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε στην σκάλα του μετρού και δεν άλλαξε το βάρος. Άσχημα ατύχηματα. Εντάξει, αφού όλα καλά και δεν είχαμε προβλήματα τουλάχιστον, αυτό έχει σημασία. Real Plzen 2-1, επιστροφή στις νίκες Real μετά από αρκετό καιρό, θα έλεγα. Και δύσκολα, δεν ήταν. Και δύσκολα. Μάτσα United Juventus 0-1. Αυτό είναι. Από αυτά που ξεχώρισαν. Αυτά είναι όντως που πρέπει να ξεχωρίσω. Για πολλούς λόγους, η επιστροφή του Ρονάλντο στο Old Trafford, η United συνεχίζει ένα κακό mood παρά την ανάλαβη που έχει στο Stamford Bridge και μας πήγε κουβά γιατί όλα τα κλούβα το πιάσαμε. Ακριβώς. Η Juventus δείχνει πολύ θετικά στοιχεία για την υπόλοιπη σεζόν, αν και πιστεύω ότι δεν θα το πάει μέχρι τέλος, ότι ακόμα και να φτάσει τελικό, νομίζω ότι κάποιος άλλος θα κάνει τη ζημιά και δεν θα τον πάρει η Juventus, παρότι θεωρείται αυτή τη στιγμή φαβορί. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Πάντως, αυτό που θα κρατήσω εγώ είναι ότι δείχνει πολύ κακή ομάδα η Manchester. Δηλαδή, ό,τι και να έγινε προχθές με την Chelsea σε ένα derby, είναι τελείως άλλα παιχνίδια αυτά. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι ούτε η Manchester πλέον για Champions League. Είναι πολύ κακό να το λέμε αυτό. Είναι μια πάρα πολύ ζωρική ομάδα. Αλλά νομίζω ότι βλέπουμε και όλα αυτά τα αποτελέσματα αλλά και από το πώς παίζει η Manchester. Ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί άλλο, ναι, ναι. Και δεν ο Μουρίνιο έχει παντού εχθρούς πλέον. Ακριβώς. PSV Eindhoven Tottenham 2-2. Και αυτό πολύ άλλη πολύ μεγάλη απογοήτευση για μένα η Tottenham, από την οποία περίμενα πολύ περισσότερα και σε τρεις αγωνιστικές έχει μόλις ένα βαθμό. Και μάλιστα έχασε από τα χέρια της και το παιχνίδι με την Eindhoven, αλλά και στην πρώτη αγωνιστική με την Inter, το οποίο είχε χάσει στο 90 με 2 γκολ που έφυγε. Σε ένα όμιλο φωτιά, έτσι. Μιλάμε Μπαρτσελόνα, Τότεναμ, Ίντερ. Ήταν δώρο αυτό το αποτέλεσμα για την Ίντερ. Θα το δούμε και στην συνέχεια. Θα το δούμε συνέχεια. Μπριζ Μονακό 1-1. Εντάξει, ένα μάτς αρκετά κλειστό. Εντάξει, με ήταν... τον Μπούτο Τσιερί Ανερί στον Μπάγκο Μονακό. Αυτό είναι όντως η είδηση, όντως. Και η Μονακό συνεχίζει τις κακές εμφανίσεις. Δεν μπόρεσε να βελτιωθεί με την αλλαγή προπονητή, άμεσα τουλάχιστον. Είναι πάρα πολύ χαμηλά στην βαθμολογία της Γαλλίας, νομίζω είναι προτελευταία. Δεν θυμίζει τίποτα την ομάδα προδιετίας του Ζαρντίν. Εντάξει, δεν τίθεται θέμα κατά μένα να πέσει κατηγορία Μονακό, αλλά μόνο από τις 7 πρώτες αγωνιστικές, 7-8 αγωνιστικές. Παρόλο που είχε πέσει πριν μια πενταετία. Ναι, εντάξει, αλλά άλλα τα μεγέθη πλέον. Για να προχωρήσουμε, Παρί Νάπολη 2-2, ματσάρα και αυτό, γκολ, πολλά γκολ. Πολύ ωραία παιχνίδια. Η Νάπολη έπιασε στον ύπνο την Paris Saint-Germain που μπήκε με λίγο υπεροψία στο παιχνίδι. Πολύ σωστά τακτικά στημένη η Νάπολη. Ήθιστε η Παρή να μπαίνει λίγο με υπεροψία, ότι πάντα, είναι πολύ καλή ομάδα. Και στο τέλος το πληρώνει αυτό. Και σώθηκε με ένα γκολ στο 90 από τον Ντι Μαρία. Ένα εκπληκτικό γκολ από τα καλύτερα της εβδομάδας που μας πέρασε. Οι δύο άλλες ματσάρες που έγιναν, Πορούσια Ατλέτικο 4-0, έκπληξη. Η πιο βαριά ήταν στην ιστορία του Σιμεώνε. Και η Μπαρτσελόνα Ίντερ 2-0. Αυτό δεν είναι έκπληξη, καθώς το λέγαμε. Και για τον Πορούσια Ατλέτικο, πρέπει να πω ότι δεν είναι ένα παιχνίδι που πάει για 4-0. Όχι, ήταν πολύ κλειστό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά η Πορούσια ήταν πολύ αποτελεσματική και δείχνει πόσα βήματα μπροστά έχει κάνει τα τελευταία 2 χρόνια και γι' αυτό άλλωστε είναι και πρώτη στην Bundesliga. Πρώτη στην Bundesliga, έτσι. Απέναντι σε μεγαθύρια στην Bundesliga. Είναι πάρα πολύ σκληρό το πρωτάθλημά τους.
Τρία επόμενα παιχνίδια, το οποίο είναι και τα τελευταία, το οποίο έγιναν την Τετάρτη. Λοκομοτίβ Πόρτο 1-3. Η Πόρτο πάρα πολύ καλή. Δείχνει ότι το θέλει πάρα πολύ την πρόκριση της στην επόμενη φάση του Champions League. Ως και πρώτη κιόλας, γιατί ο Όμιλος την ευνοεί κιόλας γι' αυτό. Και αν δεν κάνω λάθος, ποιο και πέναλτι ο Κασίας. Α, δεν το είχα δει, δεν το είδα αυτό. Λίβερπουλ Ερυθρός 4-0. Περίπατος, ναι. Άλλα τα μεγέθη. Και το 0-0 το άδεξο της Γαλατά με τη Σάλκε. Ο Ερυθρός μας λέει την ΑΕΚ είναι η ομάδα με το χαμηλότερο μπάτζετ. Ναι, και έχω την εντύπωση όμως ότι αν βάλουμε μέσα Ερυθρό και βγάλουμε και ΑΕΚ, βάζω λίγο χαμηλότερα την ΑΕΚ. Δηλαδή πιστεύω ότι η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι από τις πιο. Συγχωρέστε με που θα το πω, πιο ανέτοιμες ομάδες για να παρουσιαστούν σε ομίλους του Champions League. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος είναι αλήθεια αυτό. Αν και βλέπουμε ότι είναι δυναμική, προσπαθεί παραλίγο να γυρίσει ένα απίστευτο, να κάνει μια απίστευτη ανατροπή με την Μπενφίκα την προηγούμενη αγωνιστική. Και εκεί που έλεγε να γίνει ανατροπή, τελικά έχασε και το παιχνίδι. Αλλά έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να δούμε στα γρήγορα τη βαθμολογία μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το 50% των ομίλων. Έχουμε ένα αξιόλογο δείγμα. Μπορούσια Ντόρτμουντ 9 βαθμούς, Ατλέτικο 6, Μονακό 1 και Μπρίζιανα στην πρώτο όμιλο. Νομίζω ότι η Μπορούσια και Ατλέτικο έχουν τον πρώτο λόγο. Μπαρτσελόνα Ίντερ 9-6 στη βαθμολογία, PSV 1 και Τότεναμ 1 βαθμό. Αυτό είναι έκπληξη. Ναι. Θα δίνει ένα προβάδισμα στην Τότεναμ, αλλά στις τρεις πρώτες αγωνιστικές πιστεύω ότι η Ίντερ έχει αυτό το προβάδισμα. Την είχα παίξει την Τότεναμ, όπως εσύ με τη Χόβενχάιμ. Νομίζω ότι την έχω παίξει και εγώ συναισθητικό μαζί με Χόβενχάιμ. Και νομίζω ότι είναι η ομάδα που μου κάνει τη ζημιά στο κουπόνι. Τρίτος όμιλος, χαμός εδώ. Πρώτη Λίβερπουλ με 6, δεύτερη Νάπολη με 5, Παρί 4 και Ερυθρός 1. Αν εξαιρέσουμε τον Ερυθρό, πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Εγώ θα μπορούσα να αφήσω και έξω και την Παρί. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολος όμιλος. Το απεύχομαι, βασικά όχι, το εύχομαι να μην έξω η Παρί, γιατί δεν μου αρέσει και σαν ομάδα εμένα προσωπικά. Θεωρώ ότι η Νάπολη είναι ικανή για ζημιές. Τέταρτος όμιλος, Πόρτο 7 βαθμούς, Σάλκε στους 5, 4 η Γαλατά και 0 η Λοκομοτίβ. Η Λοκομοτίβ νομίζω ότι αφήνει χρόνο στο Champions League. Τώρα οι άλλες τρεις, ένα προβάδισμα το δίνω στην Πόρτο. Τώρα Σάλκε και η Γαλατά. Σάλκε και η Γαλατά, εντάξει, Σάλκε θα έλεγα. Mm-hmm. Αλλά θα δείξει. Mm-hmm. Πέμπτος όμιλος, Άγιαξ είναι όμιλος της ελληνικής ΑΕΚ. Άγιαξ Μπάγκερν με 7 βαθμούς, Μπενφίκα με 3 και ΑΕΚ με 0 βαθμούς. Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι Μπάγκερ και Άγιαξ έχουν δείξει πολύ καλύτερο πρόσωπο και σαν τρίτη θέση θα έβαζα την Μπενφίκα. Καθώς βλέπω ότι η ΑΕΚ, όσο και να προσπαθεί, δεν νομίζω ότι στο τέλος θα καταφέρει ούτε για την τρίτη θέση. Παρότι πίστευα πολύ στην Μπενφίκα. Μακάρι, μακάρι έτσι, μακάρι για την ΑΕΚ το λέμε. Μακάρι τουλάχιστον να πάρει την τρίτη θέση και να προχωρήσει όχι μόνο για την ιστορία του κλαμπ, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έκτος όμιλος, Manchester City με 6, Lyon 5, Σαχτάρ και Χόφενχάιμ με 2 βαθμούς. Δύσκολος όμιλος, η Λιόν έχει ένα προβάδισμα λόγω και της μεγάλης νίκης που πήρε μέσα στο Emirates. Έβδομος και πρώτο τελευταίος όμιλος, Ρώμα με 6 μαζί με την Real Madrid, 4 η Τσεσεκά και 1 η Πλζέν. Ρώμα, Real νομίζω ότι έχουν τον πρώτο λόγο. Και στο τελευταίο όμιλο του φετινού Champions League, Juventus με 9, Manchester 4, 2 η Βαλένθια και 1 μόλις βαθμό η Young Boys. Ωραία. Αυτά από το Champions League. Κρατάμε τους 0 βαθμούς της ΑΕΚ, κάτι το οποίο είναι αρνητικό. Κρατάμε τις μεγάλες νίκες των μεγάλων ομάδων. Κρατάμε την πολύ κακή παρουσία μέχρι τώρα της Manchester United. Κρατάμε την πολύ καλή παρουσία της Ρώμα, της Λιόν και ομάδες που δείχνουν ότι θέλουν να προχωρήσουν στον επόμενο σκαλοπάτι αυτού του μεγάλου θεσμού. Και θα τα πούμε και συνέχεια όταν θα έρθουν οι άλλες αγωνιστικές. Europa League. Europa League, δύο ελληνικές ομάδες, κακά τα αποτελέσματα κατ' εμέ, καθώς μεγάλη και απρόσμενη ήττα του ΠΑΟΚ στην έδρα του απέναντι στη Μολ Βίντι, κάτι το οποίο την κορυδεύανε οι ΠΑΟΚ στην Βίντι, έλεγαν ότι με αυτό το χωριό και χωριό και τελικά το χωριό ήρθε στην Τούμπα και έκανε τη ζημιά. Έπιασε στον ύπνο τον ΠΑΟΚ ξεκάθαρη Βίντι, μπήκε αρκετά εκπληρωτικά, ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε, ειδικά το πρώτο γκολ είναι πενταριώδες λάθος. Είναι και εκτός από έναν αυτό... παίκτη που δεν το περιμένει θα σου κάνει τέτοιο λάθος. Είναι κακό πράγμα. Γιατί είναι και κακή έδρα εκεί μέσα, δηλαδή είδαμε ότι και η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά η Βίντι είναι μια ομάδα που μας απέδειξε ότι εκτός έδρας είναι πολύ καλύτερη. Και ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη όταν το βάλεις δύσκολα θα βρει τον τρόπο. Και έχει γίνει και ροντέο πλέον όμιλος του ΠΑΟΚ, καθώς εκεί που λέγαμε ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει την νίκη, να πάει στους 6 βαθμούς και να πάρει μια ανάσα, η Τσέλσι έχει κάνει το απόλυτο, μεγάλο φαβορί για την πρωτιά στον όμιλο, 9 βαθμούς και από εκεί το χάος. ΠΑΟΚ, Βίντι και Μπάτε με 3 βαθμούς. Οπότε επιβάλλεται μες στην Ουγγαρία ο ΠΑΟΚ να πάρει την νίκη, δεν συζητάω καν για ισοπαλία, επιβάλλεται να πάρει την νίκη, καθώς πάει στη Τσέλσι μετά και
πάει και με την Πάτε να παίξει τα χαρτιά του στην Τούμπα. Τέλος πάντων, εκεί στην Τούμπα και νομίζω ότι ακριβώς, αν καίγεται για πρόκριση μπορεί να την πάρει. Τώρα όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, έκανε αυτό που έπρεπε. Ναι. Και ήταν σε περίεργο κλίμα, μετά την έτα από τον Όφη και όλα όσα έγιναν που κλείστηκαν μετά στο Ρέντι. Τελικά ο Μάρτινς φαίνεται ότι το διαχειρίστηκε καλά. Το βοήθησε, νομίζω ότι βοήθησε αυτό που έγινε. Και γιατί... μπράβο του Μάρτινς, γιατί εκτός του τέκλεισε ας πούμε στο Ρέντι τους παίχτες, έμεινε και ο ίδιος με στο Ρέντι. Δηλαδή δεν σηκώθηκε και έφυγε. Ναι, μεν τους μάζεψε, τους τρομοκράτησε, αλλά τους άρεσε να φύγουν μετά. Ακριβώς. Δηλαδή το διαχειρίστηκε σωστά, ωραία. Μια σαν απειλή και προειδοποίηση ήταν. Ναι. Πιο πολύ. Την πήρε την νίκη στο Λουξεμβούργο με 0-2 Ολυμπιακός. Έκανε το χρέος του. Έκανε όμως το χρέος της και μια απίστευτη Μπέτις, η οποία κατάφερε στο Σαν Σίρο να νικήσει τη Μίλαν μέσα στην έδρα της. Αυτό ήταν κάτι απρόσμενο και κακό. Ίσως μπλέξει αρκετά τα πράγματα. Έχει μπλέξει ήδη, όχι ίσως. Γιατί ο Ολυμπιακός ουσιαστικά πρέπει να παίξει την πρόκριση κόντρα στη Μίλαν. Ακριβώς, ακριβώς. Καθώς έχει μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα η Μπέτις έξω και την επόμενη αγωνιστική νομίζω πηγαίνει. Μετά την Τουντελάνς που παίζει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκης, πηγαίνει στην Ισπανία. Οπότε επιβάλλεται ο Ολυμπιακός στην επόμενη αγωνιστική να κερδίσει την Τουντελάνς και να κάνει το απόλυτο, τουλάχιστον με την τέταρτη σε δυναμικότητα ομάδα του ομίλου. Μετά να πάει στην Πέντες για να πάρει ό,τι καλύτερο και να τα παίξει όλα για όλα την τελευταία αγωνιστική εδώ μέσα με τη Μίλαν. Δυσκολεύει πάρα πολύ. Βαθμολογία 7 για την Πέντες, πρώτη, 6 η Μίλαν, 4 ο Ολυμπιακός και 0 η ομάδα από το Λουξεμβούργο. Ακόμα και με την Μίλαν, η οποία βρίσκεται σε αυτή την κακή περίοδο τα τελευταία χρόνια, ακόμα και έτσι πάντα είναι μια Μίλαν που δεν μπορείς ποτέ να την υποτιμήσεις και μπορεί να σου κάνει τη ζημιά, όπως φάνηκε στο παιχνίδι στο Σαν Σίρο, μέσα σε λίγα λεπτά. Ακριβώς. Να σε καθαρίσει. Αυτά και από το Europa League. Στα γρήγορα λέμε μόνο ελληνικές ομάδες, καθώς γίνεται πανικός, έχει πάρα πολλά μάτσα. Οπότε δεν έχει νόημα να κουράσουμε. Δεν έχουν ακόμα το ίδιο ενδιαφέρον που θα έχουν. Ακριβώς. Οπότε καλύτερα να εστιάσουμε στο Champions League με τις ελληνικές ομάδες, στο Europa League επίσης με ελληνικές ομάδες. Να πούμε στο εγχώριο πρωτάθλημα να δούμε τι έγινε, τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Super League. Το Σαββατοκύριακο που διανύουμε λοιπόν και ξεκινάμε στα ελληνικά. Δύο παιχνίδια σήμερα, να πούμε. Αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είχαμε περισσότερα μάτς το Σάββατο, αντιστρέφεται τώρα. Τώρα έχουμε μόλις δύο μάτς το Σάββατο και έχουμε τρία τη Δευτέρα. Τρία τη Δευτέρα λόγω 28ωρης. Χαμός. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Πάμε να αρχίσουμε. Λάρισα Όφη σήμερα το παιχνίδι αυτό στις 5 και 4. Πάρα πολύ σημαντικό μάτς και για τις δύο ομάδες για διαφορετικούς λόγους, καθώς ο Όφη πήρε τεράστια νίκη στο Γητίκου την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στο μεγαθύρο του Ολυμπιακού, έτσι, γιατί είναι άλλα τα μεγέθη. Δεν πήρε τα εύκολα και πήρε το δύσκολο. Ακριβώς. Έχουμε. Αν δεν η Πέτης είναι η καλύτερη στον όμιλο διαφορά. Εντάξει, συμφωνώ. Συμφωνώ, γιατί έδειξε και με τον Ολυμπιακό καλά στοιχεία και έδειξε και με τη Μίλαν ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Εν τέλει πάμε στη Super League, Λάρισα Όφη. Όφη μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη μας στο Γητίκου λέμε τον Ολυμπιακό σε 1-0. Σε ένα καλό το πρώτο ημίχρονο, αλλά ένα πολύ κακό δεύτερο, καθώς ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές και απλά δεν κατάφερε να βάλει τον γκολ. Αυτό ήταν το. Η πρώτη φορά που ο Όφη διαχειρίστηκε καλά. Ακριβώς. Πήρε μια μεγάλη νίκη και βαθμολογική σαν άσας νίκη. Απ' την άλλη, η Λάρισα δείχνει όντως μια ομάδα που παραπέει. Δεν τα κατάφερε απέναντι σε μια Λαμία μέσα στην έδρα τη κιόλα στα Λευσία Αρίνα. Ιτήθηκε με 1-2. Μια Λαμία που ανεβαίνει συνεχώς. Το λέγαμε ότι μετά την αλλαγή του προπονητή και τον ερχόμενο του Μάχη Κάβου έχει κάνει απίστευτη δουλειά μέχρι τώρα ο προπονητής αυτός στην Λαμία. Και φαίνεται και τα αποτελέσματα. Το έχουμε στην συνέχεια. Η Λάρισα φαίνεται ότι εντάξει, κάτι δεν πάει καλά. Έχει προβλήματα η Λάρισα. Όλο και χειροτερεύει παρότι δεν ξεκίνησε ως τόσο μεγάλο outsider. Στην πορεία μας διαψεύδει. Ειδικά με το ποδόσφαιρο που παίζει και με τα πολλά προβλήματα ενδοοικογενειακά που έχουν εκεί στον κάμπο. Και μια και πει Λαμία, το επόμενο μάτι σήμερα είναι στις 7 Λαμία Λεβαδιακός. Η Λαμία ανωδική σταθερά, όπως είπες. Η αλλαγή προπονητή ο Μάκης Χάβος φαίνεται ότι έχει βοηθήσει αρκετά. Τόσο σε ψυχολογία θα έλεγα, αλλά όσο και γενικά. Δηλαδή, αν ο παίχτης έχει ψυχολογία, μετά μπορεί να βγάλει στην προπόνηση κυρίως όλα αυτά που θέλει ο προπονητής. Μετά όμως πηγαίνουν όλα πιο εύκολα. Το Λεβαδιακός είναι περίπτωση Λάρισας, ότι απογοητεύει όλο και περισσότερο. Δεν δείχνει στοιχεία που μπορείς να βαστείς ότι αυτή η ομάδα
έχει να σου δείξει κάτι καλό ή μπορεί να μείνει στην κατηγορία, είναι από τα φοβόρη για μένα. Νομίζω ναι, έλεγα Λαμία και Απόλλωνα, αλλά βλέποντας τον ερχομό και του Γιάννη Ματζουράκη, θα το πούμε συνέχεια στην Απόλλωνα, βλέπω πολύ καλύτερη ομάδα τη Λαμία πλέον και τον Απόλλωνα ως συνέχεια της κακής τους παράδοσης και πολύ χειρότερο το Λεβαδιακό, όχι μόνο φέτος και από τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Γιατί πέρυσι ο Λεβαδιακός έκανε πάρα πολύ καλή. Ναι, έβρισκε μεγάλες δίκες, ή ρόλεξε και τριάρος στον Παναθηναϊκό. Ακριβώς. Αυτά από αυτά τα δύο μάτς. Εντάξει, δίνω ένα προβάδισμα εγώ στον Όφη σήμερα. Το έχω βάλει και στα προγνωστικά μου, θα σας το πω συνέχεια. Αλλά δίνω ένα προβάδισμα και στη Λαμία σήμερα το απόγευμα σε 7 η ώρα, καθώς Λάρισα και Λεβαδιακός δίνουν μέχρι τώρα ότι είναι από τις χειρότερες ομάδες της Super League. Ναι. Οπότε πρέπει να δώσουμε και μια. Να ευχαριστήσουμε λίγο σε εισαγωγικά, ευχαριστήσουμε όλες τις άλλες ομάδες που λέγαμε εξ αρχής ότι θα πάνε για υποβιβασμό, διότι δείχνουν ότι πάνε ένα βήμα παραπάνω και δεν πάνε πίσω εν αντιθέσει με τη Λάρισα και την ομάδα της Βιωτίας. Αύριο. Τι έχουμε αύριο, χαμός. Πανιόνιος Ατρόμητος, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Γιατί ναι, μεν ο Πανιόνιος, όπως έχουμε πει πολλές φορές, βελτιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι, άσχετα που έχασε τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη εβδομάδα. Και παίζει κόντρα σε έναν Ατρόμητο, ο οποίος παραμένει πρώτος και 19 βαθμούς μαζί με τον ΠΑΟΚ. Βρίσκει τον τρόπο να κερδίζει όπως και να έχει, γι' αυτό φάνηκε την προηγούμενη εβδομάδα κόντρα στον Αστέρα σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Σε ματσάρα, παιδιά, αυτό το 3-2. Δεν είναι ελληνικό παιχνίδι. Ματσάρα. Και το λέγαμε ότι κακώς που έγινε Δευτέρα και λόγω των υποχρεώσεων μας δεν μπορούσαμε να πούμε στο περιστέρι. Ήταν το μάτς πραγματικά ήθελα να δω και το ήξερα και το λέγαμε εξ αρχής ότι θα είναι το καλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Ναι. Και τελικά όντως ήταν το καλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Δύσκολο μάτς. Δεν θα δώσω ένα προβάδισμα στον Ατρόμητο, καθώς πιστεύω ότι κάπου θα γελάρει. Δεν ξέρω πού θα γελάρει. Τον Πανιόνιο τον έχω δει στην έδρα του να είναι πάρα πολύ καλός. Δεν μπορεί ο Ατρόμητος να βάλει σερί, αυτό είναι δεδομένο. Κάπου θα σταματήσει αυτό το σερί του. Όχι τόσο επειδή είναι πολύ καλύτερη η ομάδα του Πανιόνιου. Σε καμία σχέση πιστεύω ότι ο Ατρόμητος έχει πάρα πολύ καλή ομάδα φέτος. Απλά έχω δει ένα καλό Πανιόνιο στην έδρα του. Και με τον Όφη έπαιξε πολύ καλά. Και με τον ΠΑΟΚ έπαιξε απίστευτα. Και με τον Ολυμπιακό έπαιξε ακόμα καλύτερα στην έδρα του. Και με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν άσχημος. Απλά ήταν εκτός. Εγώ λέω για την έδρα του. Εντάξει, με τον Παναθηναϊκό θα πούμε συνέχεια. Είναι μια άλλη υπόθεση του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Όταν θα πάμε να δούμε με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός και να αναλύσουμε, θα σας πω ακριβώς τι πιστεύω ότι φαίνεται φέτος με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αλλά θα το πούμε συνέχεια. 7 η ώρα αύριο την Κυριακή, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Επίσης ένα πάρα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Και επίσης ο Αστέρας που περιμένω πώς και πώς να ξεμπουκώσει. Από τη μία, ο Ατρόμητος που περιμένει ότι κάποια στιγμή θα γελάρει, από την άλλη, περιμένει ότι ο Αστέρας κάποια στιγμή θα γκαζώσει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα πλέον. Είναι εντελώς πλασματικό ότι βλέπουμε τον Αστέρα τόσο χαμηλά. Και το έχουμε πει επανειλημμένα. Είναι ομάδα που δεν είναι για εκεί. Είχε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έπαιξε με όλους τους μεγάλους. Και στους μεγάλους βάζω και τον Παναθηναϊκό όπως και να έχει, βάζω και τον Ατρόμητο. Βέβαια, είναι μεγάλη ομάδα, δεν συζητάμε τώρα αυτό. Ναι, φυσικά. Βέβαια. Και βάζω και τον Ατρόμητο που εννοείται ότι μπορείς να τον βάλεις και φέτος στους μεγάλους, εφόσον είναι και πρωτοπόρος. Έπαιξε με τους 5 πρώτους της βαθμολογίας. Ήταν και άτυχος, πλήρωσε κάποιες φορές και τα λάθη του. Περιμένω να δω το ξέσπασμα του Αστέρα, ωστόσο παίζει σε μια δύσκολη έδρα. Και όχι μόνο δύσκολη έδρα, παίζει σε μια ομάδα όπως ο Πανετολικός που κατάφερε να πάρει και στους ζωσιμάδες διπλό, 0-2 απέναντι στον Μπας Γιάννενα. Οπότε νομίζω ότι θα δυσκολευτεί ο Αστέρας, αλλά νομίζω ότι κάπου πρέπει όντως να ξεμπουκώσει, διότι είναι και πολύ κακή βαθμολογική θέση. Ναι. Δηλαδή η βαθμολογική θέση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Είναι ακόμα χαμηλότερα και από τον Όφη που λέγαμε ότι ο Όφη δεν μπορούσε να στραβώσει νίκη κλπ. Τελικά έκανε μια νίκη με τον Ολυμπιακό και ανέβηκε ακόμα και από τον Αστέρα. Ναι. Πλασματικό τελείως. Ο Αστέρας είναι μια ομάδα Ευρώπης. Ο καλός κακός τα τελευταία χρόνια μας έχει συνηθίσει. Και με τις εμφανίσεις της κιόλας, όχι μόνο. Ναι. Και με τις εμφανίσεις φαίνεται αυτό. Αυτά και από αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, δίνω εγώ ένα μικρό προβάδισμα στον Αστέρα, αλλά δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να υποτιμηθεί η ομάδα του Τραϊανού Δέλα, διότι ο Τραϊανός Δέλα έχει δείξει, ένα απίστευτο σύνολο. Νομίζω δεν έχει τόσο μονάδες όσο το σύνολο του. Πλέον όποιος υποτιμά τον Πανετολικό είναι αφελής. Δεν έχει γνώση της ελληνικής πραγματικότητας της Βερλίνη. Ντέρμπι αύριο, σε 7.30 το βράδυ, ΑΕΚ Άρης. Ένα παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα και πήγε αύριο τελικά. Και κλεισμένο το θέλω να πούμε, καθώς η ΑΕΚ μένει οι δύο αγωνιστικές που έχει φάει σαν τιμωρία. Σε έναν Άρη πληγωμένο,
μετά από την ήττα με το, από τον ΠΑΟΚ. Αλλά πολύ καλό όμως. Δηλαδή, όποιος είδε το παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ, δεν θα μπορούσε να καταλάβεις ότι ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα και ο Άρης είναι ο νεοφώτης από τη Football League. Παιδιά, δεν φαντάζεστε τι ματσάρα ήταν αυτή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θύμισε παλιές καλές εποχές που ήταν ομάδες που και ο Άρης έπαιζε στην Ευρώπη. Άρης. Τότε δεν σου θυμίζει αυτό που είπε με τίποτα, ότι ο Άρης είναι ο νεοφώτης. Μας έλειπε εκείνο το παιχνίδι. Απέναντι σε μία ΑΕΚ που τα κατάφερε με τον Απόλλωνα, νίκησε. Χωρίς να πείθει όμως. Δεν πείθει. Κέρδισε εύκολα μεν, αλλά χωρίς να εντυπωσιάζει. Δεν πείθει. Και δεν πιστεύω ότι δεν πείθει λόγω του ότι δεν έχει καλή ομάδα. Είπαμε γιατί δεν πείθει. Διότι ο Μαρίνος Σουσουνίδης έχει 15 παίκτες που πρέπει να διαχειρίσει τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Και κύπελο και Super League, αλλά και Champions League. Με 15 παίκτες, παιδιά δεν γίνεται. Θεωρείς ότι είναι αρχή, θα ήταν ιδανικό. Στοιχηματικά. Στοιχηματικά ίσως. Θα ήθελα να το βάλω σαν στα προγνωστικά που θα δίνω. Τελικά το απέφυγα γιατί έχω δει ότι η ΑΕΚ δείχνει τελείως διαφορετικό πρόσωπο με μεγάλα παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή και με τον Ολυμπιακό έπαιξε πάρα πολύ καλά και με την Bayern και με την Benfica έπαιξε πάρα πολύ καλά. Δεν έπαιξε καλά με Λαμία και Απόλλωνα. Και σήμερα που είναι και αύριο, συγγνώμη, που είναι πάλι μεγάλο μάτς, μπορεί πάλι να δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Ωστόσο, σε όλα αυτά τα παιχνίδια που ανέφερες, έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο, αλλά έχει ένα κοινό ότι δεν κατάφερε να κερδίσει κανένα από αυτά. Ούτε με τον ΠΑΟΚ που έπαιξε καλά, ούτε με τον Ολυμπιακό, ναι. Ούτε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μου φαίνεται πολύ δελαστικό ένα χ στο ΑΕΚ Άρης. Πιστεύω ότι ο Άρης δεν θα χάσει. Αυτό πιστεύω. Ναι, τώρα, αν θα το πάρει ή θα πάει χ, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως πιστεύω ότι δεν θα το χάσει. Και έχουμε και τη διαμάτια για τη Δευτέρα, στα γρήγορα. Ξάνθιπας Γιάννενα, στις 7 η ώρα το παιχνίδι αυτό της Δευτέρας. Από τα μέτρια παιχνίδια νομίζω της αγωνιστικής. Ναι. Και η ώρα του πέφτει σχεδόν πάνω με το παιχνίδι του Ολυμπιακού, οπότε δεν νομίζω να τραβήξει πολλά βλέμματα. Ξάνθη κατάφερε στη Βιωτία την προηγούμενη εβδομάδα να κερδίσει το Λεβαδιακό με 1-2. Με έναν Λεβαδιακό που πιστεύω ότι είναι πλέον από τα πιο μεγάλα φαβορί για υποβιβασμό. Η Ξάνθη δείχνει να όλο ένα και να αυξάνει την απόδοσή της και την εμφάνισή της στη Σούπερ Λιγκ, καθώς δεν ξεκίνησε και πολύ καλά το πρωτάθλημα. Απέναντι σε έναν ΠΑΣ που είναι το αντίθετο από ό,τι λέμε για όλες τις άλλες ομάδες. Δείχνει να μην πατάει καλά φέτος στη Super League. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι και πολύ νωρίς. Το 1/4 του πρωταθλήματος έχει τελειώσει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να συζητάμε θέμα προπονητή. Ο Γιάννης ο Κατράκης είναι τόσα χρόνια στον ΠΑΣ. Εκεί ήθελα να, να εστιάσει. Για πρώτη φορά τίθεται θέμα Γιάννη Πετράκη στα Γιάννη μετά από αρκετά χρόνια. Και την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Για μένα κακός, καθώς δεν γίνεται κάθε χρόνο ΠΑΣ να πάει να έχει πλασαρίσματα Ευρώπης κλπ. Θα υπάρχει και μια χρονιά που μπορεί να πάει προς τιμές της βαθμολογίας, αρκεί αυτό να μην αλλάξει και να συζητάμε για υποβασμό. Έτσι. Ναι. Εντάξει, ο ΠΑΣ είναι μια μεγάλη ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα πάει για υποβασμό. Υπάρχουν πολύ χειρότερες ομάδες φέτος και αυτό φαίνεται. Θα το δούμε γιατί βλέπουμε και τη Λαμία. Είναι ακριβώς το αντίθετο που λέμε. Λαμία Απόλλωνας ξεκίνησαν κακά και πάνε θετικά. ΠΑΣ Γιάννενα, Λεβαδιακός, Λάρισα ξεκίνησαν με φιλοδοξίες και πάνε αντίστοιχα. Ναι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και εμάς που κάνουμε αναλύσεις και λέμε ποιος και τι και πού. Αλλά θα το δούμε συνέχεια. Ολυμπιακός Απόλλων. Δευτέρα 7.30 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ήπουλο παιχνίδι για πολλές απόψεις γιατί πρώτον αυτό το Δευτέρα απόγευμα που δεν θα σου μαζέψει και πολύ κόσμο και θα και μετά από ταξίδι του Ολυμπιακού από το Λουξεμβούργο. Και μετά από γκέλα με τον Όφη, από τη μία περιμένεις ένα ξέσπασμα και από την άλλη σε ένα λίγο ψυχρό περιβάλλον θα παίξει με έναν Απόλλωνα ο οποίος εντάξει, είναι Απόλλωνας, δεν είναι. Θα κάνω την έκπληξη. Θα κάνω την έκπληξη και θα πω. Αλλά είναι σε νοδική τάση ο Απόλλωνας που δεν εντυπωσιάζει μεν, αλλά βλέπεις ότι έβαλε δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τον υποτίμησε και ήταν αρκετά τυχερός εκείνο το παιχνίδι. Ήταν το χειρότερο παιχνίδι στη Super League που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ φέτος. Και με την ΑΕΚ που η ΑΕΚ δεν έκανε και παρέλαση στη Ζούπολη. Ήδρωσε για να κερδίσει. Θα κάνω την έκπληξη, αν και δεν το έχω βάλει στα προγνωστικά μου, να πω ότι θα γκελάρει ο Ολυμπιακός. Είναι μεγάλο ρίσκο που το λέω, αλλά το λέω γιατί βλέπω όντως τον Απόλλωνα στις τελευταίες αγωνιστικές να βελτιώνει την απόδοσή του. Οπότε πιστεύω ότι μόνο και μόνο το κίνητρο ότι δεν θέλω να πέσω κατηγορία ή ότι θα προσπαθήσω να μην πέσω κατηγορία, τέτοιες δεν θα πω νίκες, γιατί δεν μπορώ να πω ότι θα πάει διπλό το παιχνίδι. Γιατί όμως να μην πάει ένα 0-0. Γιατί να μην κλειστεί πίσω από Απόλλωνας και να πει ότι παίζουμε μια μεγάλη ομάδα, καθώς ο Ολυμπιακός προφανώς είναι μια μεγάλη και ιστορική και ευρωπαϊκή ομάδα. Θα παίξουμε μια μεγάλη ομάδα, να πάρω ένα χ,
να αυξήσω λίγο την ψυχολογία μου για να μπορέσω να διεκδικήσω όποιες ελπίδες έχω για παραμονή. Ναι. Αυτό πιστεύω. Κάτι παρόμοιο έγινε και με τον Όφη, αλλά εντάξει, Όφη έπαιζε στην έδρα με 8.000 κόσμο, διαφορετικό παιχνίδι τελείως αυτό. Αν έρθει η στραβοπάτη από τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα φέρει πολύ γκρίνια και θα φέρει πολύ προώρα θέμα προπονητή, το οποίο νομίζω ότι θα είναι άδικο. Άδικο, καθώς ο Μαρτίνης έχουμε πει ότι είναι ένας από τους πιο σοβαρούς προπονητές του Super League. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή μαζί με Μαρίνο Ζουμίδη, μαζί με τέτοιους τύπους προπονητές, αλλά είναι. Δεν θα μιλήσω για εγχώριους προπονητές, για Έλληνες, να μιλήσω για ξένους. Πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος ξένος προπονητής που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να έχει μια ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Εκεί. Το λίγο εκεί, αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτό είναι που βλέπω από ό,τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Εγώ δεν ξέρω τι κάνω στου προπονητέ. Το τρομίζω τον βάζει μέσα. Α, ναι, τι κάνει, εννοείται. Ο Κάναντ έχει δείξει απίστευτα στοιχεία. Ο οποίο ήταν και το αγαπημένο όνομα τη ΕΠΟ. Ακούστηκε έντονα. Ακούστηκε, αλλά εντάξει. Ο Κάναντ και μπράβο του, τιμάει το συμβόλαιό του και λογικό είναι έτσι. Έχει μεγάλη. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στο Περιστέρι. Και δεν έχει λόγο να φύγει. Και κλείνουμε και με ματσάρα. Κλείνουμε με το καλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής, Δευτέρα 9.30 το βράδυ, πάω από Παναθηναϊκός. Ευτυχώς τουλάχιστον που γίνεται 9.30 για να μπορέσουμε να το δούμε. Θα προλάβουμε να το δούμε, ευτυχώς. Παιχνίδι με πολλές ιδιαιτερότητες, ο αίτητος ΠΑΟΚ, ασταμάτητος ΠΑΟΚ, κόντρα στον επίσης ασταμάτητο Παναθηναϊκό. Α, να πω την άποψή μου για το Παναθηναϊκό. Πες το. Λοιπόν, εκεί θα συμφωνήσεις, αν δεν συμφωνήσεις, θα σκοτώ και θα φύγω. Το μεγάλο στοίχημα του Δόνη και των μικρών αυτών, οι πιτσιρικάδες που παίζουν στο Παναθηναϊκό, οι πιτσιρικάδες έχουν παιδιά άγνοια κινδύνου. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Συμφώνησες, Γιάννη. Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Έχουν πραγματικά. Σουτάρουν από όπου βρουν, από 25 μέτρα, 30 μέτρα, γιατί έχουν τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση και τόσο μεγάλο. Που λένε και να μην το βάλω, δεν πειράζει. 4-5 γκολ έχει πετύχει. Έχω Τσεδωρίδη από τα 25-30 μέτρα, κάνει μια σουτάρα και τελικά ο Παναθηναϊκός παίρνει μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν. Κακό πανιόνιο, αλλά δεν έχει σημασία. Θα μπορούσε το μάτι να τελειώσει με 2 φορές με τον ίδιο τρόπο ο Μπουζούκη σκόραρε. Χατζηγιοβάνι, είναι πάρα πολύ. Και στην ξάδι με μακρινό σου του Μπουζούκη που. Αυτό τι δείχνει, αυτό δείχνει ότι αν μπορέσουν αυτοί οι πιτσιρικάδες να πάρουν λίγο, να αποκτήσουν λίγο παραπάνω εμπειρία, θα μπορούσαμε να μιλάμε για 2-3 χρόνια, αν κρατηθεί αυτός ο κορμός για μια μεγάλη ελληνική ομάδα που θα πάει στην Ευρώπη και θα κάνει παπάδες. Παιδιά, σας το λέω, γιατί έχω δει σχεδόν όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού φέτος. Έχουν άγνοια κινδύνου, το οποίο σημαίνει ότι σουτάρουν από οπουδήποτε και όταν το βάλει, έχει ψυχολογία. Ο Χατζηδωρής θα πάει την επόμενη εβδομάδα ακόμα και στην Τούμπα και θα πει: να σα πω κάτι, θα ξανασουτάρω από 25 μέτρα. Τι έχω να χάσω. Και πέρα από αυτό είναι ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό κλίμα το οποίο ο Παναθηναϊκός καλός και κακός δεν το βλέπει συχνά. Ναι. Η τελευταία φορά που θυμάμαι τόσο δεμένη ομάδα και τόσο καλό κλίμα ήταν πριν 5-6 χρόνια. Και με στήριξαν τον κόσμο, έτσι. Στις αρχές του Αναστασίου υπήρχε τόσο καλό κλίμα. Τότε με το κύπελλο Ελλάδος που κατά. Και μετά στη συνέχεια που πήρε το κύπελλο Ελλάδος, ενώ υπήρχαν ανακατοσούρες με τα διοικητικά, με τον πατέρα και όλα αυτά. Και επίσης στην περίοδο του Ζωσουάλου Φερέιρα που μου θυμίζει πάρα πολύ τη φετινή σεζόν, που το έχω πει και άλλες φορές ότι είχε κάνει ένα αντίστοιχο σε Παναθηναϊκός και δεν έχανε. Σχεδόν στον πρώτο γύρο είχε μία ήττα μόνο. Αν δεν κάνω λάθος. Που ήταν άλλες οι συνθήκες, έπαιζε. Υποδιάλυση τότε ο Παναθηναϊκός, χωρίς διοίκηση, τους μάζεψε ο Φερέιρα με μία δεκάδα ουσιαστικά, γιατί είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς και είχε βγάλει ένα πρώτο γύρο με μία δεκάδα και τρεις αλλαγές, πολύ περιορισμένο ρόστερ. Το λέμε και θα το ξαναλέμε ότι ο Παναθηναϊκός φέτος δείχνει ότι θα είναι ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος. Όποιος καταφέρει να μην κερδίσει αυτήν την ομάδα ή να γκελάρει σε σχέση με την ομάδα του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι θα χάσει και πολύ μεγάλο έδαφος είτε για την παραμονή του στην κατηγορία, είτε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, είτε για την Ευρώπη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός, αν βγει η Ευρώπη φέτος, που δεν θα μπορέσει να παίξει, από του χρόνου νομίζω ότι μπορεί κανονικά να παίξει ευρωπαϊκά κύπελλα ξανά, λόγω της τιμωρίας που έχει. Και απ' την άλλη, όμως, πώς μπορείς να σταματήσεις αυτό τον ΠΑΟΚ. Νομίζω, άποψή μου, ότι έτσι όπως είδα τον ΠΑΟΚ προχθές. Να μπαίνει μέσα με. Αρνείται να χάσει ο Πάο. Ναι, αλλά είναι υπερόπτης. Είναι υπερόπτης. Δηλαδή μπήκε με μια μολβίτη και λέει ποια είναι η μολβίτη. Ό,τι λέγαμε την Παρή. Παρόμοιο πράγμα είναι. Mm-hmm. Απλά η Παρή έπαιζε με την Νάπολη. Ενώ ο Πάο έπαιζε με τη μολβίτη. Αντίθετα όμως στο παιχνίδι με τον Άρη δεν έδειξε την ίδια υπεροψία. Έδειξε πολύ μεγάλη δυσκολία. Γιατί ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Αλλά να σου πω και κάτι. Άρχισε να κερδίσει ο Πάο μέσα στον Άρη.
Εγώ έτσι όπως ήταν το παιχνίδι. Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, έχουμε διαφωνήσει πολλές φορές σε τέτοια θέματα. Ναι. Όταν δεν ναι, συμφώνησε μια φορά σε τέτοια θέματα, ρε Σιγιάννη. Όταν δεν σε σκοτώνει αντίπαλος, αξίζει να κερδίσεις κι εσύ όμως. Εφόσον χάνει το πέναλτι, χάνει ευκαιρίες, γιατί να το κερδίσεις. Εντάξει, αυτό είναι και ατυχία βέβαια. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι η ατυχία που εκμεταλλεύεσαι την ατυχία του άλλου. Δηλαδή... Εν τέλει, νομίζω ότι το μάτς με το στο Χαριλάου έπρεπε να λήξει ισοπαλία για μένα. Καθώς είδα έναν Άρη απίστευτο, είδα ακόμα και τον κόσμο το απίστευτο. Αξιοπρεπέστατο ο κόσμο του Άρη. Πολύ δεν ωραία, έγινε το παραμικρό και έπαιζε και με έναν μισητό αντίπαλο. Έτσι, και δηλαδή, σε μια έδρα που την έχει πληρώσει ο Άρης και έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην ομάδα και ενδοαγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Ήταν μια γιορτή της Θεσσαλονίκης την προηγούμενη Κυριακή, καθώς η Θεσσαλονίκη ζει για αυτά τα παιχνίδια. Και θυμάμαι ότι μου είπε ένας συνάδελφος ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ότι σε γύρω-γύρω τα στενά του Χαριλάου και γενικότερα στη Θεσσαλονίκη από το πρωί βγαίναν όλοι, πίνανε καφέδες. Mm. Γυρνούσαν στο γήπεδο για να δουν την ατμόσφαιρα. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο. Και στην οδό, στην Πότσαρη. Ακριβώς. Αυτά. Αυτά από τη Super League. Θα εστιάζουμε στο μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Εγώ θα βρίσκομαι αύριο στο ΑΕΚ Άρης, καθώς είναι και κλεισμένο το θηρόν και είναι συγκεκριμένες οι λίστες που πρέπει να μπαίνουν οι πρόσωποι του τύπου στα παιχνίδια. Και βλέπουμε μια τριάδα, τετράδα μάλλον, γιατί βάζω πεντάδα και Ολυμπιακός ή δύο. Πάμε να δούμε τεχνολογία στα γρήγορα, Γιάννη. Καλά, ήθελα να σχολιάσω ότι. Στην πρώτη πεντάδα έχουμε δύο ομάδες οι οποίες ξεκίνησαν με μείον. Και η βαθμολογία, εντάξει, δεν έχει νόημα να λέμε για τριάδα εφόσον είναι ισόβαθμος Παναθηναϊκός με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Αλλά έστω και έτσι, ρε παιδί μου, στην τριάδα ο ΠΑΟΚ έχει μείον 2 και ο Παναθηναϊκός έχει μείον 6. Και όμως είναι στις πρώτες τρεις βαθμολογίες. Λοιπόν, πρώτος μαζί με τον Ατρόμητο είναι ο ΠΑΟΚ με 19 βαθμούς. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 13, αλλά κανονικά οι βαθμοί του είναι 19. Και το ΠΑΟΚ αντίστοιχα 21. Ακριβώς. 13 βαθμούς έχει και η ΑΕΚ, όπως και ο Ολυμπιακός. Ο Άρης είναι στους 12, όπως και η Ξάνθη. Άρα αυτές οι 6 ομάδες μέχρι τώρα δείχνουν ότι θα πλασάρονται πιο εύκολα στο να διεκδικήσουν μια θέση στο Europa League ή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και στην ουρά της βαθμολογίας, παιδιά, γίνεται το χάος, καθώς θα σας πω ακριβώς. Από τους 7 βαθμούς και κάτω, Πανιώνιος με 7, Λαμία με 6, ΠΑΣ με 6, Λάρισα με 6, Όφη με 5, Αστέρας με 4, Λεβαδιακός 3 και Απόλλων 0. Δηλαδή πιστεύω ότι από την 1η θέση μέχρι και την 16η θέση θα γίνει χαμός, όχι μόνο για τις 3 που θα πέσουν, αλλά και την 4η που θα πάει στα μπαράζ. Γιατί τα μπαράζ μπορεί να είναι με μια ομάδα όπως τον Βόλο, που θα δούμε συνέχεια στη Football League, που είναι μια πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή ομάδα. Σαν σύνολο, όπως με Άρ, όπως με Ηρακλή, όπως με Εργοτέλη, και ομάδες Παναχαϊκή, Δόξα Δράμας, έχουν ομάδες που, ας πούμε, αν πάει ο Όφη να παίξει με Δόξα Δράμας ή πάει η Λάρισα να παίξει με Ηρακλή. Παιδιά, είναι παιχνίδια που θα μπορούσαμε να τα πούμε και στη Super League. Έτσι, αυτό το λέω. Κάτω, αυτά δεκαετία. Χαμό λοιπόν στι επόμενε αγωνιστικέ. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το 1/4 τη Super League. Οπότε έχουμε ένα δείγμα για το τι μπορούμε να δούμε στη συνέχεια. Πάμε στα γρήγορα να ξεκινάει η Football League, παιδιά. Απίστευτο. Και επειδή δεν έχουμε στοιχεία στα χέρια μα, θα πούμε μόνο, μόνο το πρόγραμμα. Μόνο το πρόγραμμα στα γρήγορα και θα πούμε και την άποψή μα για το ποιε δύο πιστεύουμε. Ας πούμε, ναι, έτσι, επειδή ξεκινάει. Με βάση ονόματος θα το πω, κύριε Σελβάδη. 27 Οκτωβρίου, παιδιά, ξεκινάει η Football League. Απίστευτα, απίστευτα. 27 Οκτωβρίου. Λοιπόν, έχουμε 2, 4, 6 μάτς σήμερα, σωστά, και 3 αύριο την Κυριακή. Στα γρήγορα, Ηρακλής Ηρόδοτος, ματσάρα, κατά με, καθώς είμαι από το Ηράκλειο και ξέρω ότι ο Ηρόδοτος έχει πάρα πολύ σκληροτράχη ομάδα. Σπάρτη, ΑΟ Χανιάς και Σαμικός, στις 3 η ώρα αυτά τα παιχνίδια, όπως και το Τρίκαλα Δόξα Δράμας, και αυτό μεγάλο παιχνίδι. Στις 4 η ώρα σήμερα, Βόλος ΑΕΚ Καραϊσκάκης, Πλατανιάς ΑΕΚ των Σπατών και αύριο στις 3 ώρα τα μάτς, Απόλλων Λάρισας Κασιόπη, Εργοτέλης Απόλλων Πόντου και Παναχαϊκή Αιγινιακός. Επειδή δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου για να ξέρω ποιος μπορεί να είναι το φαβορί. Τις 3 πρώτες πες μου. Θα πω κυρίως με βάση ονόματος και με βάση αυτό που θα ήθελα εγώ. Θέλω να ήθελες, βάζεις μέσα θέλω. Γιατί θα ήθελα να δω, ρε παιδί μου, μια αλφαδική από το παλιά. Ναι, για πες σε πειράζω, προσπαθώ να σε πειράξω λίγο για να, έτσι να, να έχω κόντρα. Θέλω να ξαναδώ τον Παναχαϊκή, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Συμφωνούμε. Θέλω να δω τον Ηρακλή, ποιος δεν θα ήθελε. Συμφωνούμε. Και επειδή είναι η ομάδα του μπαμπά μου, θα το πω, στον αέρα. Έτσι. Τρίτη.
Και από εκεί και πέρα βλέπω πολλές καινούργιες ομάδες. Φυσικά είναι η Δόξα Δράμας, η οποία είχε κάνει μια πολύ σύντομη επιστροφή στη Super League χωρίς να δείξει τίποτα αξιόλογο. Που απογοήτευσε, καθώς στην ουσία παράτησε το πρωτάθλημα. Εργοτέλη είναι επίσης μια πολύ συμπαθής ομάδα σε μένα διαχρονικά. Έτσι, αγόρι. Και από εκεί και πέρα βλέπω ομάδες που δεν τις είχαμε συνηθίσει ούτε για την Football League. Δηλαδή, η Ρόδο του, η Γενιακό. Η Σπάρτη, ο Βόλος. Σπάτα. Ο Βόλος είναι εντάξει, καινούργια ομάδα γιατί. Έχουμε αλλαγές. Μην τον υποτιμάς τον Βόλο, γιατί όχι, έχει πάρει, έχει, ιδιοκτησιακά ο Βόλος έχει δείξει απίστευτο. Άλλο θέλω να πω ότι δεν είναι η Νίκη Βόλο, δεν είναι ο Ολυμπιακός Βόλο. Όχι, είναι, πλέον, είναι καινούργια ομάδα. Είναι καινούργια ομάδα, από συγχωνές και όλα αυτά. Τα Τρίκαλα επίσης θα με πήγαιναν πολύ πίσω στα παιδικά μου χρόνια. Θα ήθελα να ξαναδώ τις Τρίκαλα. Συμφωνούμε πάντως, Παναχαϊκή, Ηρακλής έχουν ένα προβάδισμα βάσει ιστορίας και ονόματος. Θα τους ήθελα να τους ξαναδώ. Και από εκεί και πέρα θα βάλω άλλες 4-5 ομάδες εγώ. Θα βάλω Εργοτέλη. Από Όλωνα Πόντου ξέρασα. Θα βάλω Εργοτέλη, θα βάλω από Όλωνα Πόντου. Θα βάλω Βόλο, καθώς παρότι είναι μια νέα ομάδα, δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία διοικητικά. Και θα βάλω και τη Δόξα Δράμας κατά με. Θα δούμε. Βλέπει τώρα από Όλωνα Λάρισα που είναι πολύ καινούργια ομάδα. Η Κασιό, εντάξει, η Κέρκυρα που την ξέραμε. Ναι, εντάξει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ξανανεύει αυτή η ομάδα. Είναι... Εντάξει, έλεος. Δηλαδή, πάμε να βγάλουμε τουλάχιστον ομάδες που έχουν κόσμο, ναι. Έχουν κάποια ιστορία. Ακόμα και ο Βόλος που δεν έχει ιστορία, έχει κόσμο. Δεν έχει 2-3-4 χιλιάδες οπαδούς. Η ΑΕ Καρεσκάκη δεν ξέρω πώς μπορεί να σταθεί στη Super League. Έδειξε καλό πρόσωπο βέβαια πέρυσι. Έδειξε, ναι. Αλλά... Δηλαδή έδειξε ότι είναι στην εξάδα της Football League. Θα δούμε. Ναι, okay. Αυτά από τη Football League. Μην κουράσουμε. Θέλαμε απλά να πούμε ότι επιτέλους ξεκινάμε. Και επειδή πάλι ναι. Το πρόγραμμα ξέφυγε, πάμε να δούμε το μπασκετάκι και τι έγινε στην Ευρωλίγα. Χαμός και εκεί. Ωραία παιχνίδια είδαμε. Να ξεκινήσουμε με τις ελληνικές, Γιάννη. Ναι, χρονικά. Ο Ολυμπιακός πρόταξε την Πέμπτη με τη Μακάμπη. Και βελτιωμένος. Να συνέρχεται από τη σφαλιάρα της Αρμάνη. Αρκετά βελτιωμένος, δεν έχει πιάσει το πικ του σε καμία περίπτωση. Η Μακάμπη του έβαλε δύσκολα σε ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός ήταν πολύ διαβασμένος. Και ο Μπλάτ έκανε εξαιρετική διαχείριση του υλικού του. Μπλάτ είναι ένας από τους 4 κορυφαίους πρωταθλητές, πήγα να πω. Ναι, και πρωταθλητές. Προπονητές, νομίζω, θα έλεγα και παγκοσμίως, αλλά ας πω Ευρώπης, αλλά μπορούσα να πω και παγκοσμίως. Έχει πάρει Ευρωλίγκα, έχει πάρει Ευρωμπάσκετ, ουσιαστικά έχει πάρει και το NBA με το Cleveland, παρότι οι έλλειπες στους υλικούς τον είχαν απολύσει για περίεργους λόγους. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός δείχνει πολύ θετικά στοιχεία και έχει ακόμα δρόμο. Είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Για πες για Παναθηναϊκό εχθές. Απογοητευτικός Παναθηναϊκός για ένα ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο σημάζεψε αρκετά τα πράγματα. Αλλά όταν παίζεις με μια ομάδα σαν τη Ζαλγκύρης. Δεν μπορείς να καμουφλάρεις με ένα ημίχρονο τα προβλήματα που έχεις. Κυρίως αμυντικά. Έδειξε... Μου έχει μείνει ένα στατιστικό του Νίκ Καλάθη. Που είχε νομίζω 2 πόντους σε όλο το πρώτο ημίχρονο. 4 στο ημίχρονο. 4 στο ημίχρονο και μετά έκλεισε στο 22. Ο Καλάθης που στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ κακός. Ήταν λογικό ότι δεν μπορούσε να παίξει όλα τα παιχνίδια στο πικ. Να σου πω κάτι. Αυτό που λέγαμε και χθες και εμείς στα δημοσιογραφικά είναι ότι βλέπουμε μια ομάδα όπως την Ζαλγκύρης, η οποία δεν έχει μονάδες. Παιδιά, άμα δείτε, δεν έχει μεγάλους παίκτες, ιστορικούς. Και παίκτες που οι δύο κορυφαίοι της πέρσι έφυγαν. Έχει όμως σύνολο. Ο Τουπάν πήγε στο Ολυμπιακό και ο Πάγκος που ήταν μια φορά καλύτερος πήγε στην Βαρκελόνη. Οπότε υστερεί το ρόστερ της σε σχέση με πέρυσι θεωρητικά. Αλλά έβγαλε εξαιρετικούς αυτοματισμούς. Είναι υπέροχος προπονητής ο Γιάννης Καβίσιος. Νομίζω ότι αν μείνει άλλα 2-3 χρόνια στην Αλγύρης μπορεί να την κάνει. Θα την ανεβάσει επίπεδο. Να ρισκάρω να πω ότι αυτή η ομάδα έτσι όπως την είδα. Γιατί όχι να μην ξαναπάει Final Four. Και δεν ξέρω αν αυτή η ομάδα χρειάζεται υπερπαίκτες. Αυτή η Ζαλγκύρης νομίζω ότι μπορεί να χαλούσε τις ισορροπίες της αν είχε ένα μεγαλύτερο μπάτσο. Ακριβώς φαίνεται ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα έτσι όπως είναι. Γιατί να το αλλάξει αυτό. Κρατάει εξαιρετικά τις ισορροπίες και η δουλειά που έχει γίνει είναι απίστευτη. Για τους ουδέτερους που βλέπουν παιχνίδια της είναι ό,τι πιο όμορφο. Κάτσε σαν εμένα δηλαδή. Ναι, σαν ναι. Ο φίλαθλος. Παρότι δεν ξεκίνησε καλά, είχε τα σταρωμάτηματά της. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ένα λεπτό, γιατί η Ζαλγκύρης θέλω να σχολιάσω ότι ο Πασότης έχει 2 νίκες σε 4 παιχνίδια. Αυτό ήθελα να δω. Ότι. Θα μπορούσε να είναι και στα 3 νίκες. Ακριβώς. Δεν μπορούμε τώρα να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για το τι θα δούμε ή ότι έχει 2 νίκες. Δεν είσαι ακόμα εκεί. Εμείς θέλουμε να σταθούμε πιο πολύ στο.
τι φαίνεται μέσα στο παρκέ. Mm-hmm. Αυτό σχολιάζουμε. Διότι είναι ακόμα πολύ νωρίς. Θα Παναθηναϊκός... γίνουν ήττες, εννοείται. Εδώ έχει... πάρα λίγο ναι. να γίνει ήττα με την Τσεσεκά και την Γκραν Κανάρια. Ναι. Την Γκραν Κανάρια την πίεσε πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός έχει πάντως 38 αδυναμίες και πρέπει να τις λύσει άμεσα. Η άμυνά του, γιατί... τα αμυντικά του rebound, δεν βάζει τρίποντα. Έχει προβλήματα. Αν η ήττα στην Μπάγερ να. Οκ, okay, ήταν μια ήττα που. Δεν έπρεπε να έρθει, αλλά είναι από τις τρεις ήττες που θα σου έρθουν στην πορεία. Θα έρθουν τέτοιες απρόσμενες και μπορούσε εύκολα να καλυφθεί με μια αντίστοιχη εκτός έδρας νίκη σε κάποια Μπασκόνια ή σε κάποια Γκραν Κανάρια. Η ήττα από τις Αλγκύριες τον τραβάει πίσω, όχι απλά γιατί μένει στις δύο νίκες σε τέσσερα παιχνίδια, αλλά γιατί χάνει ένα παιχνίδι από μια ομάδα που πιθανώς να τον κοντράρει ακόμη και για το πλεονέκτημα στο τέλος τη σεζόν. Και γιατί έχεις και... δώσει ήδη στα τέσσερα παιχνίδια τα τρία στην έδρα σου. Και οπότε το μόνο σημαίνει θετικό, ότι ναι. την επόμενη φορά θα παίξεις τρία εκτός, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και το μόνο θετικό που μπορώ να κρατήσω ότι είναι η διαφορά έμεινε στους τέσσερις πόντους, που σημαίνει ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας ο Παναθηναϊκός με διπλό στο Κάουνα στο δεύτερο γύρο μπορεί εύκολα σχετικά να καλύψει αυτούς τους τέσσερις φορές. Πάρε το διπλό στο κάνονες. Αυτό είναι μια υπόθεση. Αρχίζει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Αρχίζει, εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Απλά τα μέχρι τώρα δεδομένα που βλέπουμε γενικά έναν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό όχι αντάξιον των προσδοκιών. Αντίστοιχα και Φενέρ, όπως πήγες να κάνεις πριν να ξεκινήσουμε να λέμε τα αποτελέσματα. Ναι, Φενέρ στράβωσε στην τετάρτη αγωνιστική από την ΕΦΕΣ, η οποία με πανηγυρικό τρόπο με επιβεβαιώνει ότι είναι ομάδα. Τουλάχιστον για οκτάδα φέτος, 89-83 η ΕΦΕΣ. Στο τουρκικό ντέρμπι που καμία σχέση δεν έχει με το περσινό. Η περσινή ΕΦΕΣ ήταν τραγική, ήταν η τελευταία ομάδα στη regular season, 16η και τελευταία χωρίς τίποτα το θετικό. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Μπάγερ Μπασκόνια 77-71. Επίσης πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Και έκπληξη θα έλεγα. Μιλάνο Κίμκι. 81-80, ματσάρα αυτό. Ήταν στο πόντο με τον Τζέιμς θα κάνει άλλο ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Τι είναι αυτό, δηλαδή μιλάμε, τους έχει τρελάνει όλους. Εξαιρετικό ο Μάικ Τζέιμς και έχει ανθρώπους να τον πλησιώσουν. Ο Τζέιμς, ο οποίος δεν ξέρω να διάβασε τη δήλωσή του, είπε ότι έφυγα από τον Παναθηναϊκό γιατί ήθελα να είμαι σε μια ομάδα και να είμαι πρώτος και να μην υπάρχει κάποιος άλλος μπροστά μου. Και δεν ξέρω τι θα θυμίζει, ποιος έχει πει κάτι αντίστοιχο όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Ο Βασίλης Πανούλης είχε φύγει ναι. ακριβώς την ίδια τάκα. Ελπίζω να μην έρθει μέσα ο Τζέιμς και να αρχίσει πάλι να αποδοκιμάσει. Όχι, όχι, ο Τζέιμς νομίζω ότι είναι μονίμως από τους αγαπημένους του Παναθηναϊκού. Θα το πεις εσύ αυτό γιατί εγώ δεν μπορώ να λέω την ομάδα. Real Madrid is Budundos, η ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την άλλη εβδομάδα. Η Real κέρδισε εύκολα 89-55. Χωρίς την παραμικρή. Αναμενόμενο. Για τον Ολυμπιακό τα είπαμε. 88-80. Τα Ρουσάφακα Μπαρτσελόνα 71-79. Και... όχι τόσο εύκολα. Όχι όσο δείχνει το αποτέλεσμα με αυτό το πόντους, καθώς τα Ρουσάφακα συνέχεια ήταν νομίζω μπροστά μέχρι, ναι, την... μέχρι το τέλος. Ναι, μέχρι το 4 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Κρίς Σίγκλετον στους 15 πόντους, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, έκανε εξαιρετικό παιχνίδι και δείχνει ότι θα είναι ένας εκ των ηγετών της φετινής Μπαρτσελόνα, η οποία θεωρώ ότι ούτε φέτος θα πείσει. Θα το δούμε. Είναι από τις ομάδες που θα παίξουν τα χαρτιά τους για να μπουν στην οκτάδα. Θα είναι ομάδα με κομβικό ρόλο. Και η Νεοφώτη στην Γκραν Κανάρια. Δυσκόλεψε αρκετά την Τζεσεκά, αλλά εντάξει, στο τέλος δεν τα κατάφερε. 91-106 το παιχνίδι. Το τελικό αποτέλεσμα και γενικώς η εικόνα μου θυμίζει αρκετά το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Πήγε πολύ ψηλά το σκορ, ήρθε 100 στάρα. Παρ' όλα αυτά και η Γκραν Κανάρια πέτυχε πάνω από 90 πόντους. Σημαίνει ότι η Γκραν Κανάρια. Θα κάνει άγνοια κινδύνου για αυτή. Ακριβώς, δεν την νοιάζει. Βαράει από που να είναι και τι γίνει. Σε αυτό με την Γκραν Κανάρια θέλω να κρατήσω δύο στοιχεία. Το πρώτο ότι είναι μια ισπανική ομάδα, αυτές οι ύπουλες ισπανικές όπως ήταν πέρυσι η Βαλένθια και η Μάλαγα που μπορούν να σχολιάσουν. Δεν πρέπει να τις υποτιμήσει για κανένα λόγο. Και όπως το ισπανικό πρωτάθλημα βλέπει στην Γκραν Κανάρια, Στουδιάντες, Φουελαμπράδα να κάνουν ζημιές στους πρωτοπόρους, έτσι πιστεύω ότι θα κάνει ζημιές. Επίσης είναι πάρα πολύ μακριά, οπότε σε πρόλαβα. Οπότε κουράζονται πολλοί ομάδες, ας πούμε από την Τζεσεκά Μόσχα, ας πούμε από τη μία άκρη στην άλλη άκρη της γης. Ένα ωραίο άρθρο που έχει γράψει ο Χρήστος Καούρης, ότι η απόσταση που έκανε η Τζεσεκά για την Γκραν Κανάρια, η οποία είναι μεγαλύτερη στη φετινή Ευρωλίγκα, Μόσχα Γκραν Κανάρια, είναι μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση που θα διανύσουν οι ομάδες του NBA από την Ανατολή στη Δύση. Ναι.
Είναι γύρω στα 5.500 χιλιόμετρα. Ναι, είναι και ειδικά όταν έχει εμβόλια με παιδιά. Δεν θέλω να καταλάβω τι θα γίνει με αυτές τις ομάδες ναι. όταν παίζουν το ίδιο Πέμπτη. Δηλαδή είναι σκότωμα, είναι. Και σκέψω αν για τους αντιπάλους της που το κάνουν μία φορά είναι πρόβλημα, σκέψω για την ίδια την κατάσταση. Ακριβώς. Αυτή είναι ακόμα χειρότερη. Λοιπόν, αυτά και από την Ευρωλίγκα. Από την Ευρωλίγκα κρατάω ότι μόλις η Ρεάλ και η Τσεσεκά έχουν κάνει το απόλυτο 4 στα 4. Αναμενόμενο ήταν αυτό. Και από εκεί και πέρα, μόλις μία ήττα, δηλαδή 3 στα 4 έχουν η Φενέρ, το Μιλάνο, η Έφες και ο Ολυμπιακός. Να δούμε μέχρι τώρα ποιοι μένουν έξω. Νομίζω ότι είναι ως τώρα αναμενόμενο πλην της Μπασκόνια, θα έλεγα. Με μία ήττα μόλις, με μία νίκη συγγνώμη μόλις, αλλά εντάξει, είχε και δύσκολο πρόγραμμα. Και να κρατήσουμε βέβαια και την πολύ κακή, το πολύ κακό ξεκίνημα της Χίμκι, έτσι, δεν το περιμέναμε. Ναι, 4-4 σε ήττες. Ναι, η Χίμκι και η Μπουντούσκο είναι οι δύο ομάδες που έχουν 0 νίκες. Και έρχεται μία εβδομάδα με πολύ δύσκολο παιχνίδι του Ολυμπιακού, την 5η στις 7 στην Τσέσκα. Και ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού που επιβάλλεται να κερδίσει. Στην Ποντγκόριτσα απέναντι στην Μπούντοσκ, στην Κροατία, την Παρασκευή στις 8. Αυτά από την Ευρωλίγκα. Πάμε στα γρήγορα να δούμε τι έγινε, γιατί καθώς συνέχεια μας παίρνει πολύ ώρα το ποδόσφαιρο για κάποιο λόγο. Λογικό, πάμε να δούμε τι έγινε και στο Champions League, στο Basketball Champions League. Δύο το ξαναλέμε, η δεύτερη κατ' εμάς ευρωπαϊκή διοργάνωση μπασκετική. Και επειδή έχουμε και τις ελληνικές ομάδες, ίσως. Όχι, γενικότερα νομίζω ότι είναι διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι το επίπεδο είναι πολύ χαμηλότερο του μπάσκετ του Champions League σε σχέση με το EuroCup. Τα θεωρώ λίγο πολύ εισάξια. Αλλά εντάξει, εφόσον έχεις ελληνικές ομάδες, σίγουρα έχει ένα ενδιαφέρον. Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε χρονικά. Καθώς ο Προμηθέας έκανε το 3 στα 3, είναι απίστευτο το που έκανε ο Προμηθέας. Εξαιρετικά δουλεμένη ομάδα, είναι πολύ πειθαρχημένη, το υλικό της το διαχειρίζεται άψογα. Και πήρε και μια απόσταση 5 πόντους με την Παϊρόιτ, απίστευτη έτσι, δηλαδή εκτός έδρας, 3 στα 3, απίστευτος και ο Μάκης γιατράς. Δεν τα πάει βέβαια πολύ καλά στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά εντάξει, είναι κάτι που θέλει χρόνο λίγο αυτή η ομάδα, η οποία είναι άπειρη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βάζει τις βάσεις για την πρόκριση. Νομίζω ότι έχει άλλα 11 παιχνίδια. Αλλά εφόσον έχει κάνει το 3 στα 3 και έχει και ένα παιχνίδι που ακολουθεί στην έδρα σου κόντρα στην. Θα το δούμε μετά με την Μπεσίκτας. Πολύ Μπεσίκτας, δύσκολο παιχνίδι. Θα τα πούμε συνέχεια. Έχω και μια συμπάθεια στην Μπεσίκτας. Προμηθέας θα είμαστε εμείς όμως. Εννοείται. Προμηθέας θα είμαστε εμείς. Την Τετάρτη έγινε και το. Συγγνώμη, την Τρίτη. Όχι, Τετάρτη, έχω δίκιο. ΑΕΚ Μπάμπερκ, μεγάλο μάτς, 93-86. Αρχίζει σιγά σιγά η ΑΕΚ να παίρνει ρυθμό. Το λέγαμε ότι είναι καλή ομάδα και δεν πρέπει να κρινιάζουμε. Κόντρας σε έναν από τους πιο δύσκολους αντιπάλους που και είχε και από τα φαβορί για την πρωτιά, έτσι. Που δυστυχώς ο Νίκος Ζήσης ήταν τραυματίας. Οι γιατροί δεν του επέτρεψαν ούτε καν να ταξιδέψει στην Αθήνα. Γιατί η ΑΕΚ σχεδίαζε να τον τραυματίσει. Χάλασε το τελετουργικό που είχαν. Δυστυχώς. Και η απογοήτευση μέχρι τώρα της ελληνικής ομάδας, ας πούμε, ελληνική στο Champions League, γιατί ναι. ήταν με πάρα πολύ μεγάλες βλέψεις αυτή η ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε ούτε στο Ισραήλ, με τη Χάπουελ Χολόν. Τι να πω, 72-68. Τρεις στις τρεις ήττες. Με το ελληνικό πρωτάθλημα που δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Στο ελληνικό πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ ρίξει 25 πόντους στον Προμηθέα. Ναι. Αυτή είναι η αντίθεση. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει μια πολύ δύσκολη διαδρομή μέχρι τη 14η αγωνιστική. Εντάξει, νομίζω ότι και να μην καταφέρει να μπει στο Basketball Champions League, νομίζω θα μπει στο FIBA Euro Cup, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ίδια τα μέγεθη. Δεν ξέρω πόσο τον δελεάζει. Η ΑΕΚ πέρυσι συζητούσε ότι αν αποκλειστεί από το Champions League δεν θα αγωνιστεί καν στο Euro Cup. Αυτά και από τον Basketball Champions League. Να μην σε αστιάσουμε στην επόμενη αγωνιστική. Ακολουθεί εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Αντέρ 30 του μηνός στις 7.30. Εκτός έδρας η ΑΕΚ. Γαλλική η Αντέρ, έτσι. Ναι. Όπως και η Dijon που παίζει η ΑΕΚ. Ναι. Στην Dijon είχα και μια φίλη. Έτσι. Που σπουδάζεται. Dijon ΑΕΚ στις 9.30 την Τρίτη και την Τετάρτη. Προμηθέας Μπεσικτάς. Μεγάλο παιχνίδι αυτό. 7.30. Ιστορικότατο για την ομάδα της Πάτρας. Νομίζω το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει να δώσει ο Προμηθέας. Ρισκάρο, άσο. Συμφωνώ, συμφωνώ. Είμαστε με Ελλάδα και ελληνικές ομάδες. Και με τη φορά που έχει πάρει ο Προμηθέας, γιατί όχι. Λοιπόν, και κλείνουμε για το μπάσκετ με την νίκη επιτέλους του Άρη στην Ευρώπη φέτος. Απέναντι στην Ουκρανική Διέπρ, 51-55, πάρα πολύ χαμηλό σκορ. Δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά μόνο από το σκορ μπορώ να καταλάβω ότι
Ήταν ένα ψιλοκακό παιχνίδι. Δηλαδή τώρα 51-55 σε τέτοιο επίπεδο είναι λίγο περίεργο. Μια το Άρης τα κατάφερε. Ναι, μια ομάδα που έχουμε μάθει από το ποδόσφαιρο και μόνο. Ακριβώς. Αυτά και με το μπάσκετ. Θα κρατήσουμε Euroliga και Παναθηναϊκό Ολυμπιακό το μέτριο ξεκίνημά τους. Θα κρατήσουμε επίσης το τεράστιο ξεκίνημα του Προμηθέα Πάτρας στην πρώτη του συμμετοχή στο Basketball Champions League. Την ανανέωση της ΑΕΚ που αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει νίκες, όπως και με μια μεγάλη ομάδα όπως την Πάιπερ. Μην ξεχνάμε, η Πάιπερ πέρυσι έπαιζε Ευρωλίγκα. Και το κακό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ που ελπίζουμε όλοι σαν Έλληνες να καταφέρει και ο ΠΑΟΚ να γυρίσει και να μπει τουλάχιστον στην τετράδα του ομίλου. Αλλάξει το διακόπτη. Θα κλείσουμε με το βόλεϊ εντάχει, γιατί είχαμε μάχες την προηγούμενη εβδομάδα. Με επεισοδιακό τρόπο ολοκληρώθηκε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Με μια φάση αμφισβητήσεων, όχι αμφισβητήσεων, ήταν καθαρή φάση, μια λάθος υπόδειξη του επόπτη, ίσως και να έκρινε το παιχνίδι, αν και ποτέ δεν ξέρεις, άμα δεν ολοκληρώσει το παιχνίδι. Και ενώ το παιχνίδι ήταν 2-2 στα σετ, και στο tie break ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά με 12-11, ένα σερβίς του Ράπτη που ήταν ξεκάθαρα μέσα, ένα μέτρο μέσα, ήταν εμφανέστατη. Να πω κάτι πάνω σε αυτό όμως, νομίζω ότι δεν υπάρχει δόλος, καθώς ήταν και περίεργο το γήπεδο. Δηλαδή, τώρα... Έχει την ιδιαιτερότητα στο γήπεδο της Κυψέλης. Ναι, δεν έχει τάραφελ κανονικό. Τάραφελ έχουν ελάχιστα γήπεδα στην Ελλάδα, ένα από αυτά είναι του Ολυμπιακού. Ναι. Και πέραν ότι δεν έχει τάραφλεξ, είναι ότι... Πώς το είπα τάραφελ, Παναγία. Το σημείο, ναι, εκεί που υπάρχει η τελική γραμμή του βόλεϊ και μπαίνει μέσα οι βολές του μπάσκετ, υπάρχει ένας περίεργος χρωματισμός. Είναι λογικό να μπερδεύεται δηλαδή κάπως, δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει δόλος. Παρ' όλα αυτά, μια δουλειά έχεις να κάνεις εποπτή. Συμφωνώ απόλυτα. Και είναι όχι ίσως να έκρινε όπως είπες, εγώ πιστεύω ότι το έκρινε στην ουσία. Το έκρινε σε μεγάλο βαθμό, γιατί το 12-11 θα γινόταν 13-11. Ακριβώς, οπότε έχεις 2-3 ευκαιρίες το να πάρεις εσύ το tie break. Και από την αντίθετη έγινε 12-12 και ο Ολυμπιακός τελικά πήρε το tie break και εν συνεχεία το match. Δηλώσεις εκατέρωθαν από τις δύο διοικήσεις, αν και ό,τι και να λέμε, ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος και δεν επιτρέψει την επανάληψη. Να επανάληψη του αγώνα. Ό,τι και να λέμε είναι για τα μάτια του κόσμου και για τους τύπους, αδίκως τραβάνε οι δύο πλευρές. Σε εντυπώσεις. Ναι. Κακό που γίνεται αυτό. Αυτό που θέλω να κρατήσω είναι ότι ο Ολυμπιακός έδειξε στην πρώτη αγωνιστική, στη δεύτερη, αλλά στην πρώτη τέλος πάντων που πέφτηκε, ότι μπορεί να κερδίζει έστω και δύσκολα και απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός ότι. Παρότι είναι στο ξεκίνημα μιας νέας εποχής, δείχνει πολύ δυνατός και δείχνει ικανός να κερδίζει μεγάλα παιχνίδια, παρότι στο League Cup είναι έξω από την ΑΕΚ. Το πρόγραμμα σήμερα για τη Volley League λέει Ολυμπιακός Κομωτινή στις 5.30 στο Ready. Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ Ηρακλής, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι από τα παλιά. Όχι από τα παλιά. Ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής είναι ομάδες με τη δικιά του ιστορία. Ο Ηρακλής πολύ ολόκληρη εποχή, κυρίως του 2000. Ο ΠΑΟΚ πήρε τη σκυτάλη, δεν συνυπήρχαν ως μεγάλες δυνάμεις, ήταν ο ένας συνέχεια του άλλου. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στην Πηλαία στις 5. Στις 6 Κηφισιά Ηρακλής Χαλκίδας και στις 6.30 Εθνικός Αλεξανδρούπολη Παναθηναϊκός. Ενώ αρχίζει και η Α1 γυναικών στο βόλεϊ με 6 παιχνίδια σήμερα. Ηλιοπολή Εύοσμος, Μαρκόπουλο Αποφύρας, Ηλυσιακός Θέτη Δαβούλας, Μακεδόνης Αξιού Αόθυρας. Ολυμπιακός Άρης, το περσινό ζευγάρι του τελικού, ξεκινάει στην πρώτη αγωνιστική σήμερα σε 7 στο Ρέντι. Και Παναξιακός Κόρινθος, τον Παναξιακό μαζί με τον Άρη και τον Αοθήρας, τους έχω ομάδες τετράδας και νομίζω ότι πολύ δύσκολα μαζί με τον Ολυμπιακό θα χαλάσει αυτή η τετράδα. Και επίσης να σημειώσω ότι, μιας και θα αναλύσουμε τώρα και πού θα βρεθούμε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τον ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στις γυναίκες, όπου ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε εμφαντικά με 0-3 νίκη μέσα στον Παναθηναϊκό, μέσα στο χολαργό αγωνίζει ο Παναθηναϊκός, με την Εύα Χαντάβα να κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Και αύριο θα βρεθούμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τα Βρυλίσια στη δεύτερη αγωνιστική της Pre-League. Για να συνοψίσουμε, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με την Basket League, καθώς δεν έχουμε και πάρα πολύ σημαντικά μάτς. Αν εξαιρέσεις μόνο τη Δευτέρα του Ολυμπιακός Άρης και αν εξαιρέσουμε σήμερα το μεγάλο παιχνίδι στην Πάτρα, Προμηθέα ΑΕΚ. Εν τέλει, εμείς βασικά να πούμε πρώτα τα προγνωστικά μας και μετά να πούμε πού θα βρεθούμε και για να κάνουμε την αποφώνησή μας. Τα δικά μου προγνωστικά στηρίζω ξανά Super League, καθώς Super League βλέπω εν τέλει όλα τα Σαββατοκύριακα.
Σήμερα θα δώσω το Larissa Office το Χ2 και γιατί θα το δώσω, διότι οι Bookers δίνουν στο 4 τον Όφη μετά από μια μεγάλη νίκη με τον Ολυμπιακό, ενώ δίνουν στο 1,85 νομίζω τη Larissa. Πλασματικό. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία στο που λες, γιατί η Larissa... Πλασματικό τελείως, παρότι είναι στην έδρα της, είναι σε πολύ κακό φεγγάρι. Οπότε το δίνω στο Χ2 κάπου στο 1,60 με 1,70 δίνει στις στιγματικές εταιρείες. Και θα δώσω και τη Δευτέρα το μεγάλο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Χ ημίχρονο, 1,90 με 2 δίνουν οι στιγματικές εταιρείες. Νομίζω ότι είναι δύο παιχνίδια που σου δίνουν και καλές αποδόσεις, αλλά δεν είναι και ρίσκα καθόλου. Επιμένεις δηλαδή, αυτά τα χ ημίχρονα, έτσι. Ναι, γιατί βλέπω ότι όλα είναι προς τα εκεί, ειδικά στα μεγάλα μάτς. Ειδικά στα μεγάλα μάτς. Εγώ απ' την άλλη συνεχίζω να ποντάρω εξωτερικό. Αυτή τη φορά αφήνω την αγαπημένη Premier League και πάω στην Ισπανία. Μπαρσελόνα, Ρεάλ. Ναι, Μπαρσελόνα, Ρεάλ. Πρόσεξε, τα πεις. Αυτά τα περίπλοκα που κάνουν μου βγαίνουν και μου χαλάνε τα εύκολα. Πρόσεξε, δεν τα πεις. Δίνω γκολ-γκολ και άσο, το οποίο πληρώνει 3,20. Θεωρώ. Α, θα συμφωνήσω. Την Μπαρσελόνα είναι ένα κλικ πιο πάνω. Η Ρεάλ φέτος δείχνει αρκετά ασταθής, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω θα σκοράρει η Ρεάλ, έστω και σε ήττα. Για πες το δεύτερο. Και το δεύτερο είναι το Νάσο της Ατλέτικο κόντρα αυτής της Σοσιεδάδ στο 1,53. Εντάξει. Ναι. Δεν ρίσκανε σήμερα, πώς που το έπαθες. Είπες να είσαι πιο light. Ναι, εντάξει. Ωραία. Αν λοιπόν, και ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου το πω. Άρα, συνοψίζοντας, σήμερα θα βρισκόμαστε στο Χολαργό για το παιχνίδι του Χολαργού στις 4 παρατέρα του απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αύριο θα βρίσκομαι εγώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για το παιχνίδι, το αρκετά καλό παιχνίδι ΑΕΚ Άρης της φτάνει στο απόγευμα. Εσύ θα βρίσκεσαι στις 6 Παναθηναϊκός Μπριλίσια Μπριλίκ γυναικών. Αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο μες την εβδομάδα, είμαστε λίγο πιο soft αυτή την εβδομάδα. Κλείνοντας, να πω ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια ντέρμπι Ρεάλ και Μπαρσελόνα χωρίς Ρονάλντο και χωρίς Μέση. Ναι, είναι ένα ζήτημα. Ο ένας έφυγε, ο άλλος είναι τερματιάς. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Για να δούμε πώς θα δούμε εκεί τις ομάδες. Αυτά, μείνετε κοντά μας. Ακολουθούν πάρα πολλά πράγματα και από το sn247.blogspot που είναι το blogspot μου και από το postgame.gr και postgame radio που θα έχουμε και τη μετάδοση των αγώνων που είπαμε. Ο Γιάννης, θα είμαστε σε πάρα πολλά μάτς και την ερχόμενη εβδομάδα αρχής γενομένης από μεγάλα παιχνίδια που έχετε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε, καλό σου κου και κοντά σας ξανά την επόμενη εβδομάδα στη μία. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.